Καλεσμένη ξυτύπη παιδιά Φλωρίνης. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά. 6-7 πιπεριές κόκκινες Φλωρίνης, 3-4 κουταλιές σούπα ελαιόλαδο ή σπορέλαιο. 1 κουτάλι γλυκού κοφτό αλάτι, μισό σφινάκι ξύδι, 2 σκελίδες σκόρδο. Αν είστε από τους τυχερούς που διαθέτουν αυλή και ψισταριά, τότε θα ψήσετε τις πιπεριές στα κάρβουνα. Κάτι που θα τους δώσει και ιδιαίτερη νοστιμιά. Αν πάλι η ψισταριά είναι μακρινό όνειρο, μην μου πτωείστε. Θα τις ψήσετε μια χαρούλα και στο φούρνο της ηλεκτρικής σας κουζίνας. Ζεστάνετε τον φούρνο στους 250 βαθμούς Κελσίου και στρώστε μια σκάρα με αλουμινόχαρτο. Απλώστε πάνω της τις πιπεριές. Όταν ο φούρνος πυρώσει, ανάψτε το γκριλ και τοποθετήστε τη σκάρα με τις πιπεριές λίγο πιο πάνω από τη μεσαία σκάλα. Ψήστε τις προδίδοντας να τις γυρίζετε που και που ώσπου να ψηθούν από όλες τις πλευρές. Το πολύ σε 20 λεπτά θα έχουν καψαλιστεί. Είτε τις ψήσετε στα κάρβουνα είτε στην κουζίνα, έτσι όπως είναι καυτές, μεταφέρτε τις σε σκεύος και καλύψτε τις με κομμάτι μεμβράνης ή βάλτε τις μέσα σε πλαστική σακούλα που κλείνει. Οι πιπεριές θα υδρώσουν και θα μαλακώσουν πολύ. Όταν κρυώσουν τελείως, καθαρίστε τις από τη φλούδα. Αν έχουν ψηθεί καλά, η φλούδα βγαίνει πανεύκολα. Αφαιρέστε τα σπόρια και το κοτσάνι. Οι ψημένες πιπεριές τρώγονται και έτσι ως έχουν. Πασπαλισμένες με λίγο αλατάκι και είναι τετρανόστιμες. Γι' αυτό σας συμβουλεύω να ψήσετε λίγες παραπάνω, δεν θα πάνε χαμένες. Στο θαυματουργό Μούλτι ρίξτε τις πιπεριές κομμένες σε μεγάλα κομμάτια. Προσθέστε το σκόρδο. Το αλάτι. Το ξύδι. Το λάδι. Και φέρτε 2-3 βόλτες στο μούλτι, να ανακατευτούν τα υλικά, ώσπου να προκύψει μια πάστα κάπως ρευστή. Αν σας αρέσουν τα πικάντικα προσθέστε μπούκοβο ή ψήστε μαζί με τις γλυκές και μια καυτερή πιπερίτσα. Η γεύση του χαβιαριού θα απογειωθεί. Δοκιμάζοντας διορθώστε αν θέλετε την γεύση κατά τα δικά σας γούστα, προσθέτοντας αλάτι ή ξύδι. Και λίγο ακόμα μπούκοβο, για τους φίλους των καυτερών. Καλή επιτυχία! Next level.